Ξεκινάμε με Ολλανδία. Καλησπέρα, Στέργιο. Γεια σου, Γιώργο. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Τι γίνεται? Τι γίνεται στο Χόλαντ? Στο Χόλαντ καλά είναι. Ξεκίνησε η δεύτερη εβδομάδα. Περίμενε λίγο, γιατί κάτι γίνεται να με λέει. Περίμενε λίγο. Περίμενε, Στέργιο. Μιλάει κάποια συμπεθέρα, τελείωσε. Λοιπόν, βέβαια στην Ολλανδία από τον ΠΑΟΚ περιμένουμε τις μεταγραφές. Στην Ελλάδα ο γαμό το κάνει ο Πασαραϊκός, όπως έχεις πάρει χαμπάρι. Άσο, είμαι ενθουσιασμένος. Δηλαδή πραγματικά ψάξε τον δεύτερο, μην έχει κανένας άλλος άγχος για την πρώτη θέση που μπορεί ο Μίλου. Ναι. Νομίζω είναι καπαρωμένη. Ποιος πληρώνει? Εν τω μεταξύ εκεί ήμουνα. Έλαντε. Στα μέρη μας ήμουνα το Σαββατοκύριακο, να ξέρεις, χαμός γινόταν και σε εμάς και σε εσάς εκεί. Βέβαια το Σάββατο το βράδυ τους έκανε μια στραβή εκεί πέρα, έριξε μια προχάρα εκείνη την γύρω στις 12 και τους χάλασε όλα τα μαγαζιά. Στεναχωρήθηκα εγώ για τα παιδιά που έχουν μαγαζιά εκεί, για τους ανθρώπους που έχουν μαγαζιά και σε εμάς και σε εσάς. Γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο και Άγιο Πνεύμα και Νεοσούλη έξω, πολύ πράγμα, και τους το χάλασε η βροχή, έριξε για κανένα 40 λεπτό κοτρώνες και τους το χάλασε. Σάββατο το βράδυ. Αλλά εντάξει, ήταν πολύ ωραία. Λοιπόν, εκεί τι γίνεται τώρα? Εκεί σας άκουγα πριν όσα έλεγες, μετέφερες από την Ολλανδία και με αφορμή το φιλικό βέβαια που έδωσε ο ΠΑΟΚ προχθές, αλλά και τα υπόλοιπα, τα μεταγραφικά, τα της ενίσχυσης, δηλαδή αυτό απασχόλει περισσότερο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, αυτό εισπράττω εδώ. Αυτό εισπράττω και εγώ, αλλά δεν βλέπω κινητικότητα στην ομάδα. Δηλαδή είναι αυτό που σου είπα στα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας και το θυμάσαι, ότι όσο και αν δεν είναι εμπορικό αυτό που θα πω, σου είπα επιλέξει Νάσμπεργκ και τέλος σε πρώτη φάση. Ναι, το είπες και θέλαμε πολύ. Και εμένω σε αυτό. Και εμένω σε αυτό. Δεν το αλλάζω. Όπως θυμάσαι που σου είχε κάνει εντύπωση που σου είχα πει για τον Κούρτις, να δούμε λίγο τι θα γίνει. Έχει καιρό που σου το είπα. Mm-hmm. Και προκύπτει ότι κάτι κινείται. Όχι σε βαθμό που να βάλει τον ΠΑΟΚ σε προβληματισμό να παραχωρήσει τον Κούρτιτς, αλλά όταν εμπλέκονται στη μέση ομάδες από τη Σαουδική Αραβία και από τέτοιες χώρες, δεν θέλει και πολύ να σκάσει μια πρόταση καλή, γιατί 18 γκολ Γιώργο σε κεντρικό μέσο είναι εξωπραγματικό, δεν είναι λογικό. Εντάξει, και καμιά φορά τα νούμερα ελκύουν έτσι ομάδες από άλλες χώρες και από άλλους ποδοσφαιρικούς πολιτισμούς. Θα βρει άλλο λέει τα πέναλτι, έχει Ολιβέρια φέτος. Και Ολιβέρια έχει και Διερίνη, ελπίζουμε να έχει όλη τη χρονιά υγιής, να είναι ο αρχηγός. Να μην τα μπλέξουμε. Εμένω σε αυτό που έλεγα, ότι ο ΠΑΟΚ πριν πρέπει να είπα Νάσμπεργκ, το παίρνω πίσω τότε, σκέφτομαι Νάρεϊ, τον περιμένει ο ΠΑΟΚ, να δούμε πότε θα έρθει. Είναι μια άλλη υπόθεση χιλιοτραγουδισμένη, αυτή του Νάρεϊ, του Γερμανού εξτρέμ παύλα επιθετικού της Φορτούνα, και με αυτόν θα κλείσει ο πρώτος κύκλος μεταγραφών. Δεν προκύπτει κάτι άλλο. Ο προπονητής θέλει και η δουλειά του είναι να θέλει. Ακούγοντας, καταλαβαίνω ότι του Νάρεϊ το θεωρείς τελειωμένο εσύ. Και απλά το θέμα είναι ποτέ. Εγώ όχι. Το θεωρούν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Ναι. Εδώ και ένα μήνα. Αλλά ο μήνας πέρασε. Δηλαδή, σαν να γυρνάμε λίγο το χρόνο πίσω σε μια κουβέντα που κάναμε δυο μας, είναι από τρεις ομάδες, και σου λέω ότι στον ΠΑΟΚ θεωρούν βέβαια τη μετακόμιση του Νάρεϊ. Και φτάνουμε 4 Ιουλίου και το ίδιο. Δεν αλλάζει κάτι. Το έργο στην υπόθεση του Νάρη ποιο είναι και δεν βρίσκεται? Διαπραγμάτευση. Α. Δεν κάνει καμία πλευρά πίσω. Α. Ο ΠΑΟΚ δεν κάνει μπροστά, για να είμαι ακριβής, να δώσει κάτι παραπάνω. Η Φορτούνα δεν κάνει πίσω, να δεχτεί λίγο λιγότερα. Και έχει μείνει το θέμα εκεί. Και από ό,τι είπε και ο Κώστας νωρίτερα, δεν υπάρχει κάποιο deadline, είτε από τον ΠΑΟΚ προς τη Φορτούνα, είτε από τη Φορτούνα προς τον ΠΑΟΚ. Ότι παιδιά, μέχρι 10 Ιουλίου τι κάνουμε? Δεν το κουράσουμε. Όχι, το έχουν αφήσει δύο πλευρές. Και το ξαναλέω, είναι ποιος θα σπάσει πρώτος. Ποιος θα ανεβάσει, αν θα ανεβάσει ο ΠΑΟΚ ή αν θα κατεβάσει η Φορτούνα. Αλλά δεν ξέρω, η διαφορά δεν είναι μεγάλη. Δεν είναι και μικρή, 1000 ευρώ. Αλλά δεν είναι και 1 εκατομμύριο διαφορά. Είναι μια διαφορά που λίγο να ανέβει ένα, λίγο να πέσει ο άλλο, θα τη βρουν την άκρη. Και ο ΠΑΟΚ έχει σύμμαχο τον παίκτη βέβαια, αλλά όταν πας να πάρεις παίκτη από Γερμανό, Γιώργο, και από Ισπανό και από Ιταλό, δεν χαμπαριάζουν. Δεν είναι Ρουμάνοι, Σέρβοι, Σλοβαίνοι να βρεθεί η λύση. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ το έχει δει το έργο. Δηλαδή, πόσες φορές ακούσαμε για παίκτη από την Ιταλία, από την Κάλιαρη συγκεκριμένα, ή από την Πολώνια, ή από γερμανικές ομάδες. Δεν χαμπαριάζουν. Σου λέει, ρε φίλε, εγώ
το κοστολογώ τον Ενάρη 2 δραχμές. Ή θα μου δώσεις 2 ή πάνε βρες άλλο παίκτη. Δεν με νοιάζει. Γιατί δεν έχουν ανάγκη τα χρήματα. Καλά, η κάθε ομάδα έχει ανάγκη τα χρήματα, αλλά τώρα για τη Φορτούνα 1,5 και 1 εκατομμύριο και 2 είναι το ένα, ξέρω εγώ, 20-30 από τα τηλεοπτικά της δικαιώματα ή το 1/10 από τα διαρκεία. Δεν ξέρω. Που λέει ο λόγος. Οπότε αυτό περίμενε ο ΠΑΟΚ. Τον Άρη, ξαναλέω, για να κλείσει το πρώτο κύκλο μεταγραφών. Να παίξει ο ΠΑΟΚ με αυτούς που είναι Ολλανδία, συν τον Μπίσεσβαρ που θα δούμε αν θα έρθει σήμερα, αύριο, μεθαύριο, συν τον Άρη, και να πάει ο ΠΑΟΚ να πάρει την πρόκληση από τους Βούλγαρους. Προχθές το φιλικό. Ο Αύγουστος βλέπουμε. Προχθές το φιλικό με την Γρόνικεν, γιατί έπαιζε από τους άλλους. Έπαιζε από την Γρόνικεν. Έπαιζε ένας παίκτης ο οποίος είναι μαζί με τον Μπίσεσβαρ στην εθνική. Συνεθνική εκεί του Σουρινάμ είναι ο Μπίσεσβαρ. Πώς λέγεται εθνική. Ναι, Σουρινάμ. Λοιπόν, αυτός γιατί ήταν εκεί και ο Μπίσεσβαρ όχι. Γιατί ο Μπίσεσβαρ έπαιξε 60 παιχνίδια και μέχρι πριν από λίγες μέρες δεν είχε συμφωνήσει ότι θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ. Γι' αυτό. Α, και παιδιά, συμφωνήσαμε. Μόλις συμφωνήσαμε, αλλά επειδή δεν είχαμε συμφωνήσει νωρίτερα, θέλω λίγες μέρες παραπάνω. Εντάξει. Όχι, δεν πάνε καλά τα πράγματα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, και αυτό κάνουμε και εγώ και εσύ. Αλλά θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να τα κάνει καλύτερα. Έχει κάνει τσικέντα πάνω στον Άσμπερκ. Το έχουμε πει 100.000 φορές κι εμείς. Δεν το περίμενε ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι γεγονός, δεν είναι εκτίμηση. Περίμενε ο ΠΑΟΚ ότι εντάξει, η Βαλερέκα θα αποδεσμεύσει τον παίχτη. Η Βαλερέκα, είτε για λόγους εγωισμού είτε για λόγους αγωνιστικούς, καθώς πέφτει τώρα που μιλάμε, όσο και να ακούγεται οξύμορο για Βαλερέγκα, είναι πραγματικότητα. Και ο παίκτης θα μείνει εκεί, μάλλον μέχρι 31 Ιουλίου. Πάει ο Νάσμπερκ, παρότι είναι παίκτης του ΠΑΟΚ. Έχει συμφωνήσει, έχει υπογράψει. Ο Νάρη αναμονή. Και ο προπονητής ψάχνει Γιώργο εκ των έσω. Ψάχνει τον έσω. Καλό που είναι στο ανέβασμα ο Κωνσταντέλιας, καλό που ο Κουλιεράκης δίνει κάποια πράγματα, αλλά δεν πήγαν τα πράγματα όπως θα θέλανε. Και το ξαναλέω, είναι. Κουλιεράκης κεντρικός αμυντικός, Ορίστε. Κουλιεράκης κεντρικός αμυντικός, δεν είναι. Κεντρικός αμυντικός, ναι, από τα Χανιά. Πολύ δυνατό παιδί και πολύ προσγειωμένο. Και πολύ ικανός. Αλλά όσο ικανός και ταλαντούχος να είναι, δεν έχει την εμπειρία. Και γι' αυτό το λέω για τρίτη φορά και τελευταία σε σένα. Το είπα και χθες μετά το φιλικό 2 φορές, ότι η επιβράβευση του Κουλιεράκη έχει να κάνει και με το ότι δεν έχει άλλους παίκτες ο Λουτσέσκου. Γιατί καθαρά βάσει εκτίμηση και εμπειρία, εγώ λέω, δεν ξέρω αν συμφωνείς, ότι αν είχε ο Λουτσέσκου τον Νίκασον, τον Κρέσκο, τον Άσμπερκ και τον Στόπερ που θα πάρει ο ΠΑΟΚ άλλη εμβέλεια, αλλά προς το τέλος, δεν θα είχε πολύ χρόνο ο Κουλιεράκης. Δεν νομίζω να παίζει 90 λεπτό, επειδή τα πάει καλά στις προπονήσεις. Είναι κάπου συνδυασμός των δύο. Και η προσπάθεια του Κουλιαράκη και η λειψανδρία που υπάρχει, όχι ποσοτικά αλλά ποιοτικά. Και πλέον υπάρχει και ποσοτικά. Γιατί αν ήταν εδώ ο Νάσμπερκ, θα μιλούσαμε καλύτερα. Αλλά δεν είναι εδώ ο Νάσμπερκ. Δεν έχει έρθει ο Βαρβάτος ο Στόφερ. Αν θα έρθει, που θα έρθει, εγώ τον υπολογίζω από το 15 Αύγουστο και μετά. Και ανακάθεται ο προπονητής και σου λέει Κουλιαράκη. Θα πάει καλά, φιλόδοξο, συγκεντρωμένο. Κάτσε να του δώσω 90 λεπτό, μήπως χρειαστεί να τον έχω στα μάτια τη λέξη. Και το παράδειγμα του Μιχά είναι ενδεικτικό, το ότι τα πράγματα δεν πήγαν καλά. Ο ΠΑΟΚ έβγαζε τη σιγουριά ότι ο Κρέσπο είναι περισσότερο στο χέρι μας το αν θα μείνει ή αν θα αποχωρήσει. Αυτό έβγαινε από τον ΠΑΟΚ, το ελέγχουμε το θέμα. Οπότε σου λέει θα μείνει ο Κρέσπο, θα πουλήσουμε τον Μιχάη, θα έρθει και ο Νάσμπερκ νωρίς και θα ψάχνουμε χωρίς άγχος να βρούμε αυτό που θα κάνει τη διαφορά. Έφυγε ο Κρέσπο, δεν παραχωρήθηκε ο Μιχάη, ο Νάσμπερκ είναι στην Νορβηγία. Να βλέπεις, τα πράγματα δεν πήγαν όπως θα ήθελε ο ΠΑΟΚ. Είναι το μόνο ξεκάθαρο, εντάξει και σίγουρο. Έχει ελλείψεις και φέτος ο ΠΑΟΚ. Δεν θα μπορούσε να ολοκληρώσει το ρόστερ, για να είμαστε και δίκαιοι, αλλά θα μπορούσε να κάνει ήδη 2 κινήσεις παραπάνω. Δηλαδή να είναι εδώ ο στόπερ, θα πω εγώ, που θα κάνει τη διαφορά για να αισθάνεται και ο προπονητής καλύτερα. Και θα μπορούσε να είναι εδώ και ο Νάρη. Άντε, πες ο Νάσμπερκ, έγινε κέντα, εντάξει, συμβαίνει. Αλλά ο Νάρη γιατί να μείνει εδώ. Δεν είχε ΠΑΟΚ εξτρέμ. Έχει τον Αντρίγια, έχει και τον Κουαλιάτα που τα πάει καλά, τηρουμένων των ολογιών και γκολ βάζει στις προπονήσεις και καλός με την μπάλα και χωρίς την μπάλα είναι, αλλά νομίζω δεν είναι εξτρέμ αυτό που ονειρεύεται ο Λουτσέσκου ως αντίβαρο του Αντρίγια. Δεν καλά είναι το παλικάρι, δεν καλά και είναι. Άνοιγε λίγο που μπήκε σε δεκαράκι, έβγαλε και την πασούλα εκεί, πάμε κανένα από μακριά.
Θα δούμε, θα δούμε. Για να το ξαναμαζέψουμε, ο Λουτσέσκου εργάζεται με αυτούς που έχει. Πολύ, πολύ αισιόδοξο και καλό ότι ο Βιερίνη σήμερα προπονήθηκε για πρώτη φορά μαζί με την ομάδα. Πρώτη φορά πήρε κανονικά μέρος σε όλη την προπόνηση με τους υπόλοιπους. Σε όλη. Και αν ήταν η προπόνηση 5 ωρών, ο Βιερίνη θα ήθελε να παίξει άλλη μισή ώρα. Τόσο πολύ του έλειψε να παίζει μπάλα, να κλωτσάει, να τρέχει. Φαινόταν δηλαδή. Εντάξει, είναι ο ενθουσιασμός του μεγάλος και όταν ένας παίκτης ξέρει ότι τα ποδοσφαιρικά του χρόνια είναι μετρημένα, αυτό και ακόμα ένα, αυτό ο Αντρέα θα το αποφασίσει, θέλει κάθε μέρα να παίζει ποδόσφαιρο. Και ήταν από τους παίκτες η μέρα που το ευχαριστήθηκε. Και τάκλιν έκανε και έτρεξε και φώναξε και πανηγύρισε. Οπότε βασικό αυτό, ότι ο Αντρέα μακάρι να είναι υγιέστατος όλη τη χρονιά. Αν είναι, εγώ νομίζω ότι θα τον σκέφτεται περισσότερο από τον Ράφα Σουάρες για το μάθημα τη Λεύσκη, το πρώτο τουλάχιστον ο Λουτσέσκου, είναι δική μου εκτίμηση. Ο Κούρτης προπονήθηκε για πρώτη φορά και αυτός. Παρασκευή βράδυ ήρθε. Σάββατο χαλαρό πρόγραμμα. Κυριακή ένα τρεξιματάκι μόνος του. Σήμερα προπονήθηκε. Ο Κάργας επέστρεψε. Σημαντικό και αυτό. Και περιμένουμε τον Πίσεσβαρ. Και φυσικά το Λίρατζι που έκανε ατομικό εξαιτίας του διαστρέμματος που υπέστη στο μάτς με την Go Ahead. Αυτά έχουν τα δεδομένα εδώ. Ο μικρός που έπαιζε αριστερό μπακ, που παίζει αριστερό μπακ. Ο Τσαούσης. Ο Τσαούσης μου άρεσε προχθές. Δηλαδή, ωραίος είναι. Οι σεντρούλες που κάνει είναι πάρα πολύ καλές. Πάρα πολύ καλές. Δηλαδή και ανασταλτικά είναι καλός και στην προώθηση του παιχνιδιού είναι καλός. Είναι καλός ο μικρός αυτός. Και γι' αυτό λέγαμε εδώ και καιρό ότι δεν ανέβηκε στην προετοιμασία για να πάρει την ευκαιρία του και να παραμείνει ή να αποχωρήσει. Ήρθε γιατί θα είναι μέλος του ρόστερ. Ναι, δικαιολογημένα. Ναι. Και αυτός και ο Κωνσταντέλιας. Και ο Κουλιαράκης. Ενδεχομένως, αν και ο Κουλιαράκης είναι το έργο του πιο δύσκολο, έχοντας μπροστά του λογικά τέσσερα στόπερ. Δηλαδή τον Ίγκασον, τον Κάργα, τον Άσμπερ και αυτόν που θα αποκτηθεί στο επόμενο διάστημα. Θα είναι πέμπτος ο Κουλιαράκης. Αλλά ο Τσαούσης, ο Κωνσταντέλιας, νομίζω μπορούν να πάρουν χρόνο και θα πάρουν. Με το πρόσωπο που δείχνουν και την διάθεσή τους να αφομοιώσουν αυτά που τους λέει ο Λουτσέσκου. Παρένθεση, επειδή είμαστε και πολύ θεματική η εκπομπή, είναι πολύ θεματική. Η διοργανώτρια αρχή του Wimbledon έριξε πρόστιμο σε Τσιτσιπά 10 χιλιάρικα και Κύριο 4 χιλιάρικα για την εμφάνισή του προχθές. Με έχει κουράσει ο Τσιτσιπάς σε μένα. Ναι, και λίγο εγώ. Με έχει κουράσει. Και εμένα. Σούπερ παίκτης, αλλά λίγο εντάξει. Εγώ συμφωνώ με τα εξωγηπαιδικά του. Ναι, λίγο να κόψει το Twitter γιατί δεν το έχει πολύ. Όχι, εγώ συμφωνώ με αυτά που γράφει. Α, συμφωνείς και συμβάζεις ρίγανη Σομαλή. Όχι, γιατί ρίγανη και το λάθος. Αυτό ήταν τρόλ για να διαφημίζει την Ελλάδα, ρε. Το διευκρίνησε ο παλικάρι. Δεν συμφωνώ, αλλά έχει πιο μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που κάνει εκτός γηπέδων παρά αυτό που κάνει εντός γηπέδων. Ναι. Έτσι, εκεί πάει το συμφωνώ. Έχεις σε αυτά που γράφεις τα περισσότερα. Διαφωνώ φυσικά. Λοιπόν, αλλά έχει πώς το λένε, έχει το δικαίωμα να γράφει αυτό που θέλει. Και το γράφει καλά, σαφώς. Εδώ το έχουμε όλοι μας. Εδώ και ο Τσιπάς. Γι' αυτό λοιπόν. Διαβάζουμε κάθε μέρα τέρα, το διαβάζουμε. Και ανώνυμα. Και ανώνυμα. Άστο, το μπλε μαγιό γράφει αυτό εδώ και γίνεται και βάρος. Τέλος πάντων. Είναι κλάβα εδώ ψάχνουμε τον Elon Musk. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Αν θα πάρει το Twitter ή όχι. Αυτό είναι εκεί είναι το ενδιαφέρον. Άλλη αγωνία, βέβαια. Δεν κοιμόμαστε εδώ να ξέρει. Ποιο θα είναι, δεν κοιμόμαστε. Λοιπόν, πάμε στην τόλμη και γοητεία τώρα. Τόλμη και γοητεία. Ο Ριτς, τι κάνει ο Ριτς από την Κροατία. Τίποτα, μια χαρά είναι. Στις προπονήσεις και γκολ έβαλε και σήμερα. Αλλά περιμένει κι αυτός, περιμένει. Το θέμα είναι μέχρι πότε θα περιμένει οι Rangers. Ναι, γιατί εμείς καλά τα λέμε για τον Πάο, εγώ το λέω ότι πρώτη στιγμή δεν βλέπω ότι οι Rangers να περιμένει για πολύ. Δηλαδή αν δει οι Rangers ότι ο Πάο. Βλέπω από τη Σκωτία τελευταία, τις τελευταίες ώρες. Ναι. Οι Rangers δηλαδή. Ναι. Εγώ νομίζω είμαι σίγουρος ότι αν οι Rangers καταλάβει ότι τον υπολογίζει ο Πάο και είναι μετακίνητος για τα δύο μάτς με τη Λεύσκη 21-28 Ιουλίου, ο Giovanni Van Bronckhorst, ο γνωστός Ολλανδός, πλέον προπονητής, θα στραφεί αλλού και πάω θα μείνει με τον Τζόλακ. Που νομίζω δεν θα είναι ότι καλύτερο. Όχι γιατί είναι κακός παίκτης, αλλά γιατί δεν κολλάει στον Πάο το που είναι πει 100.000 φορές. Και δεν θέλει και ο ίδιος.
Και δεν θέλει, γιατί σου λέει, ρε φίλε, στη ΡΕΚΑ ήμουν πρώτο σκόρερ, ήρθα στον ΠΑΟΚ, δεν σταυρώναμε γκολ στην προπόνηση. Έφτασε στο σημείο καημένο να ανεβάζει γκολ στην προπόνηση και να το πανηγυρίζει στο Instagram. Πήγαμε στη Μάλμε και στην Σουηδία, κάναμε παπάδες και τσάπιος Νίκο Μίλους με τα δικά μου γκολ. Γυρίσαμε στον ΠΑΟΚ και πάλι δεν κάναμε και πολλά. Γιατί δεν είναι ένα παιδί που τώρα κάνει τα πρώτα του βήματα, είναι φτασμένος. Δεν ξέρω πώς θα περιμένει οι Rangers. Και το λέγαμε για την Παρασκευή, αν θυμάμαι καλά, επειδή συνέχεια λέμε για τον Πότο, δεν κάνει ο Πότο τις διαπραγματεύσεις. Τις κάνει η Μαρία Γκοντζάρεβα με τις οδηγίες και τα χρήματα του Ιβάν Σαββίδη. Ο Ζωσέ Πότο ετοπίζει, μεσολαβεί ενδεχομένως λόγω των γνωριμιών του, αλλά δεν μιλάει αυτός με τη Φορτούνα, για παράδειγμα, και να πει τον αντίστοιχο αθλητικό διευθυντή, δίνουμε 1,4, εσείς 1,5, ωραία, ανεβαίνω σαν το πόκερ. Είναι θέματα άλλων. Και βγαίνει έτσι από το ρεπορτάζ ότι στο περιβάλλον του Οπότο λέει ότι αν ήταν στο χέρι μου καθαρά, θα είχα φέρει επιθετικό. Γιατί και εγώ ο ίδιος έχω αναφερθεί έτσι μια φορά με σκληρή κριτική ότι τι κάνει ο ΠΑΟΚ 5 μήνες και δεν μπορεί να βρει φόρ για να αλλάξει τον Τσόλακ. Είναι λίγο στον ΠΑΟΚ, εντάξει, τώρα είναι αυτή η κατάσταση λίγο ακόμα, έχει προβληματάκια. Ή όπως θα λέγανε, αν ήμασταν προγραμματιστές, Γιώργο, έχει λίγα bugs το πρόγραμμα. Ναι. Κομμάτια δηλαδή που επηρεάζουν το πρόγραμμα. Έχουν γίνει βήματα προς τα εμπρός, θα πω εγώ, με τον Πότο, αλλά ακόμα υπάρχει δρόμος για να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ λειτουργεί άψογα. Άρα... Όσο μπορεί να λειτουργήσει άψογα μια ελληνική ομάδα. Γιατί συν τη άλλη, ένας παίκτης από που παίζει στην Αγγλία έχει το ελληνικό πρωτάθλημα για 12η επιλογή. Στην Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία, Γερμανία, Πορτογαλία, μετά πάμε στο Βέλγιο, Ολλανδία, και κάπου εκεί η δέκατη χώρα, ενδέκατη, είναι και η χώρα μας ποδοσφαιρικά. Άρα για να το κάνουμε, να το απλοποιήσουμε, ο Μπότο δεν έχει ένα budget που λέει, ας πούμε, ότι μπορεί να κινηθεί. Όχι, όχι. Από τον οικονομικό διευθυντή, δηλαδή πάει και λέει ότι αυτή είναι η περίπτωση και μετά αναλαμβάνει η κυρία Γκοντζάρεβα, δηλαδή, και κάνει τις διαπραγματεύσεις. Τις τελικές διαπραγματεύσεις η Κοντζάρβα τις κάνει, φυσικά. Ποιος τις κάνει. Εγώ νομίζω η λέξη budget, Γιώργο, στον ΠΑΟΚ δεν τέθηκε ποτέ στο τραπέζι. Φέτος. Γενικά, δεν υπόθηκε. Ναι. Το budget μας είναι τόσο. Δεν υπόθηκε. Είναι λίγο πολύ βλέποντας και κάνοντας. Μάλιστα. Δηλαδή, κοίταξε τώρα, αν μπορούσαμε, τώρα αυτό είναι καθαρά υποστηρική κουβέντα, αλλά μπορούμε μετά από 10 χρόνια που ξέρουμε τον Ιβάν Σαββίδη, όσοι τον ξέρουμε, να το μεταφράσουμε κατά κάποιο τρόπο και πώς θα λειτουργούσε. Μπορεί να πει ο Πότο, πρόεδρε, να πάρουμε ένα επιθετικό με 2,3 εκατομμύρια. Και να του πει ο Ιβάν, βεβαίως να πάρουμε, αλλά δεν πουλάς πρώτα Τέιλορ, Μουρκ και Ζαμπά να ξεκονομήσουμε τα 2,5. Τι λες τώρα εσύ εκεί πέρα. Είναι και αυτά τα παιδιά. Για αυτά τα παιδιά, γιατί δεν ακούγεται κάτι. Μια ομάδα, κάτι να ενδιαφέρει, δεν έχει. Δεν ενδιαφέρεται, όχι. Αφού δεν γι' αυτό είναι. Έλεγα, εχθές το βράδυ έλεγα με τον Δήμο Ιγνατίου ότι θα πρέπει και οι μάνατζερ τους λίγο να κινητοποιηθούν. Όχι μόνο να φέρνουμε και να πουλάμε λίγο. Γιατί εδώ μπαίνει και ο μάνατζερ. Δεν μπορεί ο Πότο να αφήσει όλα τα υπόλοιπα και να αρχίσει να παίρνει τηλέφωνα για το Ζαμπά. Γεια σα, γιατί κάνετε, έχω ένα Βραζιλιάνο σούπερ, το θέλετε. Βέβαια. Είναι και θέμα. Μου κάνει είναι και θέμα του μάνατζερ των παιδιών. Εντάξει, δηλαδή όπως ο μάνατζερ του Μουρ τον έφερε στον ΠΑΟΚ και μπράβο του, ο Πολ Κουτσολιάκος, να βρει και μια ομάδα για τον Μουρ. Παράδειγμα. Ή ο μάνατζερ του Ζαμπάν και άλλαξε μάνατζερ. Άλλος τον είχε φέρει, άλλον έχει τώρα. Να τρέξουν λίγο κι αυτοί. Γιατί μπακάλικα με την εφορία είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό του ΠΑΟΚ αυτοί οι τρεις. 400 στο Τέιλορ, κάνα 500 Μουρκ, 800 στο Ζαμπά, βάλε και την εφορία τους, 2,5 προς το 2,5 τα χρήματα που θα μπορούσε να δώσει ένα επιθετικό. Ένα για αγορά και 1,5 συμβόλαιο. Ναι, ναι, μάλιστα. Δεν μπορεί, γιατί δεν μπορεί ο Ιβάν Σαββίδης, Γιώργο, να λέει συνέχεια ναι και να έχει το ρόστερ 40 παίκτες. Να σας φέρω ναι και στόπερ και χαφ, πάρτ και χαφ και φορ θέλετε και φορ. Και Μουρ και Ζαμπά και Τέιλορ εδώ στην ομάδα. Και Λάμπρου στην ομάδα. Και 40 παίκτες. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Είναι σημαντικό και το κομμάτι των πωλήσεων, αλλά μας καίει και το Λουτσέσκου. Το έλα, όχι το φύγε. Ο Λουτσέσκου δεν υπολογίζει τους τρεις. Σου λέει τι θα τους κάνετε, πρόβλημά σας. Εγώ θέλω παίκτες. Αλλά δεν ξέρω. Το υλικό είναι καλό. Η προετοιμασία είναι καλή, αλλά θα πρέπει να γίνουν ή θα έπρεπε να έχουν γίνει ήδη και κάποιες κινήσεις παραπάνω. Θα δούμε. Ωραία.
Θα έχουμε στις 4 το pressing, 4.30 ίσως περισσότερα να πούμε. Μη σκάσει και καμιά μεταγραφή ακόμα με τον Πασαραϊκό, να τη συζητήσουμε και αυτήν. Τι πάθαμε με τον Πασαραϊκό, όντως. Μπράβο, μπράβο τα παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Τα λεφτά που τα βρίσκουν, μακάρι να μην δώσουν έξω. Αυτό λέω, ποιος. Δεν ξέρω. Θα μάθω και θα σου πω. Ναι, αυτό λέω. Αν μάθω. Αυτό είπα και με τον Μιχάλη. Θα μάθω, καλούς φίλους. Λέω, αν και ήμουν εγώ, λέω, στα χωριά μας το Σαββατοκύριακο, δεν έκανα ρεπορτάζ, κοιμήθηκα όρθιος για το Πασαραϊκό. Έκανα άλλα πράγματα εκεί πιο ενδιαφέροντα. Αλλά λέω, θα έχω στέργιο μετά, είμαι σίγουρος, το καβατζωμένος είμαι με στέργιο. Αύριο θα σου πω. Εντάξει. Έγινε στέργιο. Είτε στον αέρα, είτε κατηδίαν. Οκ. Άντε, ευχαριστούμε, να είσαι καλά, Στέργιο. Καλό μεσημέρι σε όλους. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Στέργιο Αναστασιάδη.